Το ένα, το Xterra Open Water, που θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Οκτωβρίου στο νησάκι της Σιδρούσας απέναντι από τη Βούλα, θα έχει ταυτόχρονα μία δράση περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα. Ήδη μία εβδομάδα πριν, εδώ από την παραλία, όσοι θα συμμετέχουν στον αγώνα, στην προπόνησή τους συμβάλλουν σε μία δράση όπου θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να βγάλουν παλιά ελαστικά μέσα από το βυθό της θάλασσας. Ο ambassador του αγώνα, ο κύριος Σπύρος Χρυσικόπουλος, μας λέει περισσότερα για αυτή τη δράση, ο οποίος στηρίζεται και από την Μινέτα Ασφαλιστική, όπου είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες κοινωνικές προσπάθειες. Καταρχάς, ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα. Κολυμπήσαμε μέχρι την Ιδρούσα, φτάσαμε και μαζέψαμε κάποια λάστιχα που είναι πάρα πολλά χρόνια αυτά μέσα στο βυθό. Γενικά και με την Drymore, ό,τι αγώνα κάνει, μαζεύει όλα τα σκουπίδια και στην ακτή, αλλά και μετά, όπως κάναμε σήμερα, και στο βυθό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το αγκάλιασε, ήρθε πολλοί κόσμος, δεν το περίμενα. Και κολύμπησε, φτάσαμε μέχρι τους δίτες και μετά ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν η Μινέτα χορηγός, που είναι και δικός μου και της Drymore, γιατί αυτό δείχνει ότι ταιριάζουμε, έχουμε τα ίδια πιστεύω, την ίδια φιλοσοφία όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Και εννοείται είναι πολύ μεγάλη στήριξη που έχω στα εγχειρήματα γενικά που κάνω, που κυρίως και αγώνες αλλά και αυτά που διοργανώνω μόνος μου, που έχουν να κάνουν με τις υπεραποστάσεις. Είναι το πιο σημαντικό, είναι να έχεις στήριξη, να έχεις χορηγό. Αυτό που αποφασίσαμε, έχοντας κολυμπήσει την διαδρομή αυτή και βλέποντας μέσα πολλά ελαστικά, έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε μια δράση. Πρώτο βήμα είναι να βγάλουμε αυτά τα ελαστικά που έχουμε εντοπίσει εδώ, που ήταν 21, αλλά τώρα οι δίτες μας λένε ότι είναι πολύ περισσότερα. Και ακολούθως να δρομολογήσουμε μια μεγαλύτερη δράση, η οποία θα εκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Και κολυμβητές, λουόμενοι, ψαροντουφεκάδες που εντοπίζουν λάστιχα θα τα κάνουν πιν πάνω σε ένα χάρτη, θα σημειώνουν δηλαδή τη θέση τους πάνω σε ένα χάρτη και ακολούθως θα δρομολογούνται ενέργειες για να βγουν σταδιακά όλα αυτά. Το σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι ότι είναι ολοκληρωμένη. Δηλαδή δεν θα βγάλουμε τα λάστιχα, θα φωτογραφηθούμε και συνέχεια θα τα πετάξουμε σε μια γωνιά. Έχουμε συμβληθεί με την Εκοελάστικα, η οποία είναι αργός της διοργάνωσης αυτής, στρατηγικός συνεργάτης, μαζί με το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που συνεισφέρει. Πρόκειται να τα αναλάβει η Εκοελάστικα και να πάνε για τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισής τους, έτσι ώστε να κλείσει ο κύκλος της ζωής τους. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι εκτός από την επιλεκτή ομάδα ειδικών αποστολών, που κάποιος εκπρόσωπός τους θα σας μιλήσει στη συνέχεια, που έχει αναλάβει όλη την υποβρύχια δραστηριότητα, η Πλάζ της Βούλας μας στηρίζει σε αυτό το πράγμα. Μεγάλος χορηγός είναι η Ford και η Lector Mineta είναι η χορηγή της διοργάνωσης αυτής. Τους ευχαριστούμε όλους, καθώς επίσης και τους κολυμβητές. Πριν λίγο ξεκίνησε μια προπόνηση κολύμβησης με επικεφαλής τον Σπύρο τον Χρυσικόπουλο, που φτάσαν στο νησί, είδαν εδώ την δραστηριότητα που γίνεται υποβρυχίως και τώρα επιστρέφουν πάλι στην παραλία. Η ομάδα διάσωσης, επομέα, ειδικών αποστολών, έχει αυτή τη στιγμή αναλάβει την δραστηριότητα να βγάλει λάστιχα από το βυθό της θάλασσας που είναι διάσπαρτη η περιοχή. Θέλω να πω ότι η επομέα δεν είναι μόνο για χιόνια, σεισμούς, πλημμύρες και φωτιές, αλλά όταν δεν υπάρχουν αυτά, η κοινωνική της προσφορά είναι τεράστια. Όπως σήμερα, είναι εδώ πάνω από 30 άτομα που βγάζουν λάστιχα από το βυθό του Σαρονικού. Η Μινέτα είναι μια εταιρεία με έντονη δέσμευση στην κοινωνική υπευθυνότητα από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Με χαρά λοιπόν στηρίζουμε σήμερα αυτή τη ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση. Μια δράση που διοργανώνει η Xterra Greece Drymore σε συνεργασία με τον πρεσβευτή της δράσης, κύριο Σπύρο Χρυσικόπουλο, που είναι και αθλητής υπεραποστάσεων, τον οποίο επίσης στηρίζουμε. Και μια δράση που σίγουρα δίνει ένα ξεχωριστό κοινωνικό και περιβαλλοντικό μήνυμα και αποτύπωμα στην κοινωνία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και μην ξεχνάμε ότι όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.